Είμαστε στην Θήτα Ραψοδία της Οδύσσιας, ερευνούμε την Οδή του Δημόδοκου. Τι θέλει να μας πει? Είπα τι θα έβλεπαν οι άλλοι, τι είδε ο Ηράκλειτος, τι είδε ο Κρατήλος, τι είδε ο Πλάτων μάλλον, τι θα μπορούσε να δει κάποιος άλλος. Ας πούμε τώρα τι θα μπορούσε να δει ένας νομικός μέσα στο κείμενο αυτό. Ένας νομικός λοιπόν βλέπει μία μοιχεία, έτσι, και ένα ποσό που πρέπει να πληρωθεί ως αποζημίωση, το πρόστιμο, τα μοιχάγρια που είπαμε, σε αυτόν που υπέστη ηθική βλάβη, από τον Άρη δηλαδή στον ύφεστο. Τα μοιχάγρια είναι το πρόστιμο προς τη μοιχεία. Ο μοιχός είναι ο διαφθείρων, ο αποπλανών. Η άγρα είναι το κυνήγι, η λία. Λοιπόν, στο Θήτα 344, ο Ποσειδών παρακαλεί τον ύφεστο να απελευθερώσει τον Άρη. Έτσι, στο 347 στίχο του λέει «Λύσε τον και εγώ σου υπόσχομαι», λέει, «ότι θα πληρώσω». Μετά στο Θήτα 351 λέει «Κακές οι εγγυήσεις κακών για να εγγυάται κανείς», λέει ο ύφεστος. Και μετά του λέει ο Ποσειδών πάλι «Εγώ», λέει, «ο ίδιος θα σου το ξεπληρώσω αυτά». Δηλαδή τι γίνεται ακριβώς εδώ? Είναι μία σύμβαση υπέρ τρίτου. Έτσι ονομάζεται η ομπορολογία, η νομική είναι αυτή. Έχουμε την εξέλιξη της σύμβασης, μια σύμβαση υπέρ τρίτου. Αν δεν πληρώσει το ποσό αυτός που το οφείλει, θα το πληρώσει αυτός ο εγγυητής. Η Οδή του Δημόδοκου έδωσε τροφή ώστε να γίνει μεγάλη συζήτηση ως προς τις θεολογικές αντιλήψεις του Ομήρου, αλλά και την ηθικότητα των θεών. Αντικρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι Έλληνες το θείο με τα δικά μας κριτήρια. Καταρχήν, ποια είναι τα κριτήρια αυτά? Είναι η απαιδευσία μας, όχι μόνο στην αρχαία εποχή, αλλά και σε οτιδήποτε αφορά θέματα σημαντικά. Παιδείας. Θέματα παιδείας. Και όσον αφορά και την αρχαιογνωσία, δεν γνωρίζουμε τίποτα για την αρχαία, πώς να το πω, την αρχαία μας γλώσσα, τον αρχαίο κόσμο, ναι. Σε αυτό την κατάσταση την έχουν επιβαρύνει και 2.000 χρόνια σκλαβιάς, έτσι, και η επιβλητήσα θρησκεία, που είναι εντελώς διαφορετική από την εποχή που μελετάμε, ναι, την αρχαία. Μα και με τα δικά μας κριτήρια να δούμε τη σκηνή, θα παρατηρήσουμε ότι διατηρείται το ήθος των μεγάλων θεών. Καταρχήν, ο Ζεύς παραμένει μακριά. Οι θεές όλες κλείονται στα σπίτια τους από ντροπή. Ο Ποσειδών κρατά στάση σοβαρή. Είδαμε ότι δεν γελά. Στο στίχο 344 το λέει. Μόνον οι νεαροί θεοί αστειεύονται μεταξύ τους. Με το πάθημα του Άρεως. Δηλαδή ο Ερμής και ο Απόλλων. Τελικώς είναι ένα εύθυμο τραγούδι που βοηθά να αλλάξει η στενάχωρη διάθεση που είχε δημιουργηθεί. Και ενώ τόσοι και τόσοι άνθρωποι έχουν δει ανά τον κόσμο και διαμέσου των αιώνων έχουν δει τόσο υπέροχα πράγματα, και μπορεί και άλλοι και να μην τα γνωρίζουμε τα κείμενα αυτά, να έχουν δει τόσο υπέροχα πράγματα, ιδέες και αλληγορίες, κάποιοι το μόνο που βλέπουν μέσα στα κείμενα αυτά είναι ένα ανήθικο τραγούδι και κατηγορούν τους Έλληνες ότι είχαν θεούς ανήθικους. Εγώ για όλους αυτούς έχω να πω ένα πράγμα μόνο, ότι μόνον οι ανήθικοι μιλούν περί ηθικής. Και να κάνω ένα σχόλιο κι εγώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε μία μοιχεία η ποινή είναι χρηματική. Δηλαδή έχουμε μία ήπια ποινή η οποία αναφέρεται σε μία εποχή η οποία είναι τουλάχιστον 4.500 χρόνια από σήμερα. Ενώ σήμερα η βαρβαρότητα που υπάρχει στον κόσμο βλέπουμε για μία μοιχεία σε χώρες βάρβαρες η ποινή να είναι διαμελισμοί, να είναι λιθοβολισμοί, ναι, να είναι χειροκοπίες. Και αυτή είναι η διαφορά μας από τους κόσμους αυτούς. Είπαμε Έλλην ή Βάρβαρος.